Σε αυτό εδώ το βίντεο θα παρακολουθήσουμε τη δημιουργία μιας εφαρμογής στο περιβάλλον του Learning Apps. Η δημιουργία αυτής της εφαρμογής θα λειτουργήσει λίγο ως παράδειγμα και για τις δημιουργίες άλλων εφαρμογών, οι οποίες είναι κατά μια παρόμοια λογική. Πρέπει να είμαστε συνδεδεμένοι όμως για να πάμε στη δημιουργία της εγγραφής. Κάνουμε εγγραφή εδώ. Εάν δεν έχουμε λογαριασμό, θα πρέπει να επιλέξουμε Register New Account. Εφόσον έχουμε ήδη δημιουργήσει λογαριασμό από μια προηγούμενη φορά, βάζουμε εδώ τα στοιχεία μας. Και επιλέγω Login. Εδώ λοιπόν είναι το περιβάλλον το οποίο βλέπω όντας συνδεδεμένη. Εδώ είναι το όνομά μου. Εδώ είναι οι τάξεις μου, αν έχουμε δημιουργήσει τάξεις. Και εδώ είναι οι εφαρμογές μου. Εφαρμογές που έχω δημιουργήσει μέχρι τώρα. Εδώ για παράδειγμα είναι με τα ζευγαράκια, που βρίσκουμε τα ίδια ζευγαράκια. Δεν έχω καμία τύχη. Και πάω πάλι να δούμε μια άλλη εφαρμογή. Εδώ είναι εκχώρηση σε ζεύγη. Πώς μπορώ λοιπόν να συνδέσω το 3W, επιτρέπει στο χρήστη να αναζητά πληροφορίες. Κάνω έτσι και συνδέονται και ούτω καθεξής. Λοιπόν, εδώ είναι μια εφαρμογή η οποία είναι ένα απλό quiz και επιλέγω κάθε φορά το πιο μικρό δίκτυο υπολογιστών. Όχι. Και συνεχίζει εδώ η εφαρμογή μας. Λοιπόν, πάω πίσω. Τα μέσα τηλεκοινωνίας είναι συμπλήρωση στο κενό. Κλασική εφαρμογή και αυτή. Και εδώ το υπολογιστικό σύστημα είναι ένα σταυρόλεξο. Κάθε φορά για το σταυρόλεξο, αφού το έχουμε δημιουργήσει, τα παιδιά πρέπει να επιλέγουν εδώ πάνω στο νουμεράκι και να γράφουν εδώ τα γράμματα. Το χρησιμοποιούμε για να ακούμε μόνο εμείς, χωρίς να ενοχλούμε τους άλλους. Και πρέπει να γράψει το παιδί, ας πούμε, ακουστικά και ούτω καθεξής. Λοιπόν, εμείς όμως τώρα θα πάμε στο δημιουργία εγγραφής και εδώ είναι όλες οι κατηγορίες των δραστηριοτήτων, σύμφωνα με τη δομή της δραστηριότητας, όχι σύμφωνα με το θέμα. Και πάμε λοιπόν να επιλέξουμε ομάδα ανάθεσης. Κάθε φορά όταν επιλέγουμε μία τέτοια κατηγορία, εδώ έχει παραδείγματα. Δηλαδή μπορώ να δω εδώ ένα παραδείγματάκι. Τι κάνεις εδώ? Αντιστοιχείς. Αντιστοιχείστε το λογοτεχνικό είδος με τον ορισμό του. Δεν ξέρω αυτό τι είναι. Κοίτα, ποιήση είναι. Ας πούμε ότι είναι αυτό. Και συνεχίζει με τα διήγημα, είναι και το τοποθετείς. Έχει και άλλα παραδείγματα. Φωνολογική ενημερότητα. Οκ, τι είναι αυτό? Παγωτό. Τακ. Ωραία. Εμείς όμως θα φτιάξουμε μία νέα εφαρμογή. Οκ. Ο τίτλος μας εδώ θα είναι υλικό λογισμικό. Τα παιδιά δηλαδή θα πρέπει να διακρίνουν αυτές τις έννοιες. Λοιπόν, εδώ μπορούμε να γράψουμε διάφορες οδηγίες, ας πούμε, κατατάξτε τα στοιχεία, ανάλογα. Ανά πάσα στιγμή φυσικά θα το δούμε κιόλας, μπορούμε μετά να επέμβουμε στην δραστηριότητα που έχουμε δημιουργήσει και να την αλλάξουμε. Λοιπόν, επειδή εδώ θα έχω δύο μεγάλες κατηγορίες, η μία κατηγορία θα είναι εδώ και η άλλη κατηγορία θα είναι σε αυτά τα στοιχεία. Η μία κατηγορία εδώ. Μπορώ τώρα να βάλω ή κείμενο ή εικόνα. Αυτά που δείχνουμε εδώ είναι στις περισσότερες κατηγορίες. Έτσι φαίνονται αυτά τα εικονίδια. Εδώ θα βάλω τη λέξη υλικό. Ωραία, θα μπορούσα να βάλω και βοήθεια εδώ. Και θα βάλω λοιπόν εικονίτσες, οι οποίες θα αντιστοιχούν στο υλικό. Βάζω εικόνα, επιλέγω από εδώ
Εγώ τις έχω αποθηκευμένες ήδη στον υπολογιστή μου και βάζω εικόνα. Εφόσον θέλω και άλλες εικόνες, όχι μόνο μία, add another element, εικόνα. Πάμε λοιπόν να το κάνουμε αυτό. Και ούτω καθεξής, θα μπορούσαμε φυσικά να έχουμε και κείμενο ή να έχουμε ήχο ή βίντεο και να τα έχουμε διαθέσιμα για προσκατάταξη. Εγώ απλά εδώ έχω φέρει εικονίτσες. Διαλέγουμε λοιπόν εδώ. Add another element και άλλη μία εικονίτσα βάλω. Κάμερα. Ωραία. Αυτές είναι οι εικόνες μου, για παράδειγμα. Και πάμε τώρα στη δεύτερη ομάδα. Πάω εδώ κείμενο και λέω λογισμικό. Και βάζω πάλι σχετικές εικόνες. Να το δούμε λίγο. Είναι εικόνες από τα λογισμικά που χρησιμοποιούν τα παιδιά και είναι αναγνωρίσιμα. Λοιπόν, έστω ότι έχουμε αυτά. Εδώ ήταν η περίπτωση, αν θέλουμε και άλλη ομάδα, όπως είδαμε σε ένα παράδειγμα προηγουμένως, είχε 6 κατηγορίες εκεί με τα λογοτεχνικά, 6 ομάδες εκεί με τα λογοτεχνικά είδη. Λοιπόν, τι μπορούμε να επιλέξουμε εδώ, μια κάρτα μετά την άλλη ή όλες μαζί. Θα το αφήσω τη μία κάρτα μετά την άλλη. Ωραία. Εδώ να είναι το random, σημαίνει με τυχαία σειρά, μην είναι όλα έτσι, κατά κατηγορία. Στην περίπτωση που βρεθεί η σωστή λύση, έχουμε αυτό εδώ. Και εδώ ίσως κάποια βοήθεια. Λοιπόν, finish editing. Ωραία. Και έχω OK εδώ. Στις οδηγίες μου βέβαια μπορούσα να γράψω περισσότερα πράγματα. Εδώ το βλέπω πώς θα το βλέπει ένας μαθητής. Ο τίτλος είναι εδώ πάνω και θα πρέπει το παιδί να σύρει και να κάνει αυτό το πραγματάκι. Ωραία. Ας βάλω... Θα βάλω και κάποιο λάθος. Για να δούμε. Ας το βάλω εδώ. Το λάθος. Ωραία. Τις τοποθετώ. Τελειώσανε και κάνω έναν έλεγχο κάτω δεξιά. Οπότε μου κοκκινίζει αυτό εδώ και μπορώ να το φέρω και είμαστε OK. Τώρα έχει και το σωστό μήνυμα. Αυτή είναι η προεπισκόπησή του. Οπωσδήποτε πρέπει να κάνουμε save up, να σώσουμε αυτή την εφαρμογή. Save. Έχει σωθεί και είναι ωραία, δηλαδή τώρα αν πάω εγώ στις εφαρμογές μου, θα πρέπει να το βρω. Είναι το υλικό λογισμικό. Ανά πάσα στιγμή, αν θέλω, μπορώ να το διαγράψω. Επίσης, μπορώ να το εξεργαστώ, παρότι το έχω σώσει. Δηλαδή, μπορεί εδώ να θέλω να αλλάξω, για παράδειγμα, να γράψω εικονίδια. Και βρισκόμαστε πάλι στην εφαρμογή, μπορεί να θέλω να προσθέσω και άλλες εικονίτσες κτλ. Κατεβαίνω και κάνω πάντα Save Up. Save Application. Αυτή ήταν η δημιουργία μιας εφαρμογής. Ανάλογα γίνονται και οι περισσότερες εφαρμογές.